Όταν βρεθείς με την πλάτη στον τοίχο, σου χώνει για κανένα δυο. Ή υπάρχει και κανένα χέρι να σε βοηθήσει. Υπάρχουν χέρια να σε βοηθήσουν. Σε βοήθησε να κάνει τώρα ανοιχτά μιλώντα. Ενώ που βρέθηκε στην από κάτω, να σου πήρα δωρε, φίλε. Κάτσε, μπορούμε κάτι να φτιάξουμε. Βεβαίως, βεβαίως. Βρεθήκαν άνθρωποι από το χώρο δίπλα μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Προσωπικά μου προκαλεί έκπληξη. Όχι, όχι. Ναι, εγώ περιμένω ότι του παρατάνε. Όχι, όχι. Βρέθηκε. Και βρέθηκε και ένα άνθρωπο από το πουθενά, ο Νίνο, που δεν τον ήξερα καθόλου, δεν είχα επαφή μαζί του ποτέ, ο οποίο ήρθε και με συνάντησε και μου έκανε πάρα πολύ καλό. Φοβερό παιδί ο Νίνο. Και είπαμε και πολλά πράγματα και στάθηκε πολύ δίπλα μου. Ήρθε έτσι, αλλά κι άλλοι έτσι. Απλά είναι πολύ μεγάλη η λίστα, αλήθεια είναι μεγάλη. Και ο Αντώνης ο Ρέμος. Ο Νίνο είχε έρθει. Και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι και επώνυμοι, συγγενείς μου, κάποιοι άνθρωποι. Ο Νίνο ήρθε στο άσχετο. Ναι, είναι στο άσχετο. Έλα. Δεν γνωρίζω τα προσωπικά. Καμία σχέση, ποτέ. Ήρθε και σε βρήκε. Ναι, ναι, ήρθε και σου λέει πώ τη γίνεται, πώ. Ναι, ναι, είχε περάσει και αυτό αντίστοιχα μια περίοδο δύσκολη. Και ήρθε να τη μοιραστεί μαζί μου. Ήθελα να τη μοιραστεί μαζί μου και ήθελα οπωσδήποτε να με βγάλει μέσα από αυτή την κατάσταση. Έκανε τα πάντα. Αυτό δηλαδή χωρίς να έχει καμία αιστεροβουλία. Καμία. Πάει χάλες ο κόσμος. Ναι, ναι, καμία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και πράγματι μου κάνει εντύπωση γιατί και με τον Νίνο δεν τον ξέρουμε πολύ. Αλλά ξέρω εγώ δεν είχαμε την εικόνα ότι είναι. Κοίταξε να δει εικόνα, καμιά φορά ρε παιδί μου ξεγελάει. Ξεγελάει πολύ. Και εμένα υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να με βρίζουν οτιδήποτε και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι κάπω λίγο. Και καλά κάνουμε βρίζουν οι άνθρωποι, δεν λέω όχι. Αλλά θέλω να σου πω, αν ο άλλο δεν σε γνωρίζει από κοντά και δεν μπορεί να ξέρει ποιο είσαι ποτέ. Ναι, αλλά το να μου λε κάτι ότι ο άλλο ξεκίνησε να σε γνωρίσει. Όχι την ώρα που είχε να πάρει από σένα. Πάνω στη δόξα πολύ έρχονται να σε γνωρίσουν. Αλλά στο ζόρι, στο μαύρο, ας πούμε. Ήρθε εκεί και σου είπε το και το και ότι εγώ. Και αυτό είχε και ένα αποτέλεσμα, δεν αμφιβάλλω. Βέβαια, πάρα πολύ. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, Νίνο. Για μένα. Περίεργο είναι αυτό. Έρχεται ένα άλλο που είναι πιο πιτσιρικάς, και μπορεί να μάθει από αυτόν, μπορεί να ακούσει από αυτόν. Ναι, κάναμε τελείωτη συζήτηση σου. Λέω, καθόταν πάρα πολλέ ώρε μαζί μου. Ήταν φοβερό, σου λέω. Εμεί που πηγαίνανε αυτέ τι κουβέντε. Που περιστρέφονταν, ήταν αυτό δηλαδή που σας έφερε κοντά. Γύρω από ότι δεν πρέπει τίποτα να μας αφήνει τελικά να μας παίρνει από κάτω τόσο πολύ, ότι πρέπει να βρίσκουμε τη δύναμη να βγαίνουμε μέσα από μια κατάσταση δύσκολη, να σκεφτόμαστε τα θετικά πράγματα στη ζωή μας, να είμαστε ευγνώμονες για ό,τι καλό μας έχει συμβεί και να προσπαθήσουμε να βρούμε στοιχεία της ζωής που θα αντλήσουμε δύναμη για να προχωρήσουμε και να πάμε μπροστά καλύτερα και να νιώσουμε καλύτερα.